Περίμενα 2-3 πραγματάκια από το IKEA και επιτέλους ήρθα, γιατί μου είχαν σπάσει τα νεύρα. Εκτός βέβαια το ότι στην αρχή έκανα ένα λάθος δικό μου και ήθελα να προσθέσω άλλα 2 πράγματα, ακύρωσα την πρώτη παραγγελία, έκανα τη δεύτερη παραγγελία, αλλά εξαφανιζόν. Και τι εννοώ εξαφανιζόν, ότι ναι μεν μου στείλανε τον κωδικό και να παρακολουθώ την πορεία, ας πούμε, της παραγγελίας, που βρίσκεται, που πάει, θα έρθει, πότε θα έρθει, και έβλεπα και είχε κολλήσει εκεί στις μεταφορικής το warehouse, στις αποθήκες της μεταφορικής, και έπαιρνα την μεταφορική τηλέφωνο, την έπαιρνα τη μεταφορική τηλέφωνο. Απάντηση? Ποτέ. Μέχρι που πήρα στο IKEA και λέω, παιδιά, κοιτάξτε να δείτε, έχω επικοινωνήσει άπειρες φορές με τη μεταφορική. Δεν με νοιάζει, ξέρω εγώ να μου πούνε, θα έρθει τάδε μέρα. Δεν θέλω, ας πούμε, να του πω φέρτο αύριο, απλά να ξέρω τι γίνεται. Και μετά από μία μέρα μου έρθει παραγγελία. Κοίτα να δεις, και Άγιος φοβέρα θέλει. Πάμε να ξεκινήσουμε όμως να σας δείξω ένα πολύ λίγα, είναι mini haul, mini IKEA haul, να σας δείξω τι πήρα. Έχω μία κούτα η οποία είναι τόσο μεγάλη, αλλά είναι πάρα πολύ λαφριά. Γιατί δεν ξέρω, γιατί δεν θυμάμαι. Εντάξει παιδιά, οκ. Μόνο ένα πράγμα έχει αυτή η κούτα μέσα. Το έχουμε. Είναι το καλάθι. Το ίδιο καλάθι το έχω πάρει και για τον Αποστόλη. Το πήρα και για τον Άγγελο. Καλάθι για το σκουπιδάκι. Μια ολόκληρη κούτα γι' αυτό. Οκ. Ας δούμε την άλλη κούτα που έχει το ίδιο μέγεθος, ένα είναι λίγο πιο βαριά. Περιμένετε να βγάλω και θα σας δείξω. Γιατί δεν μπορώ τώρα εδώ που είμαι. Ωραία. Τέλεια. Τελικά έκανα μια βλακιούλα πάλι. Πήρα μια τέτοια μολυβοθήκη που βασικά την πήρα για τον Άγγελο, αλλά τελικά θα την κρατήσω εγώ γιατί χρειάζομαι άλλη μία στο γραφείο μου. Οπότε το Άγγελο μάλλον θα του πάρω μία απλή μολυβοθήκη από ένα βιβλιοπωλείο κάπου εδώ, κάπου. Τέλος πάντων, θα δούμε. Αν κάποιος πάει από το στο IKEA, ας πούμε, και μου φέρει μία αυτή απλή, τρυπητή. Πολύ. Βιβλιοστάτες. Είναι αυτός εδώ ο βιβλιοστάτης. Και πήρα 1, 2, 3, 4, 4, 5. Είχε αυτόν εδώ, αυτό εδώ το σχέδιο και ένα άλλο το γράμμα Β. Δεν μου άρεσε όμως το γράμμα Β, δεν ξέρω. Καταρχάς δεν μου ταιριάζει, δεν ξεκινάει κανένα το όνομα από Β. Έχω Μ, έχω Π, έχω Α, έχω Ε και ένα γάμο που είναι το δεύτερο όνομα του Άγγελου. Β, όχι. Τέλος πάντων, ασχέτως από αυτό όμως, δεν μου άρεσε, έτσι. Νομίζω ότι θα πέφτανε τα βιβλία, άμα την έβαζα αυτή, άμα έβαζα αυτό το βιβλιοστάτη, θα πέφτανε σίγουρα. Οπότε, προτίμησα αυτούς εδώ. 2 για μένα και οι υπόλοιποι 3 για τα ράφια του Αποστολάκου. Μετά, αυτό εδώ το κουτί, το οποίο βασικά έχει ένα καλάθι για το μπάνιο το πήρα. Ένα μικρό καλαθάκι μπάνιο. Το οποίο μπαίνει και στον τοίχο. Μπορείς να το βάλεις και στον τοίχο. Ωραίο αυτό. Μ' αρέσει.
Μ' αρέσει γιατί δεν τραβάς να καθαρίζεις μετά από κάποιο και. Έχει το πιγκάλ, το έχω κολλήσει πάνω. Αχα. Λοιπόν, είναι inox. Είναι μικρό, κλασικό. Βγαίνει το καπάκι για να μπορέσεις να βγάλεις το καλάθι που θα βάλεις μέσα την σακουλίτσα για να πετάς τα απορρίμματά σου. Και έχει και οδηγίες χρήσης. Το ένα πράγμα που έχει εδώ μέσα, δεν ξέρω τι είναι αυτό εδώ. Δεν ξέρω τι μπορεί να είναι. Ξέρω τι μπορεί να είναι. Είναι αυτό που το βάζεις για το τοίχο είναι αυτό. Τέλος πάντων, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί έχει ένα μαρακέτι. Αυτό είναι. Το πατάς έτσι για να ανοίξει. Κάνει κλικ κλακ. Κλικ κλακ. Η αλήθεια είναι ότι άμα ήταν, ξέρεις, και έτσι αυτό που με αισθητήρα, κρακ, κρακ, και άνοιγε μόνο του, θα ήταν ακόμα καλύτερα. Μας αρέσει? Μας αρέσει. Το επόμενο είναι αυτό εδώ. Είναι αυτό εδώ, βλέπετε? Αυτό εδώ είναι ένα σετ ζωγραφικής, να το πω. Τσεντάκι ζωγραφικής, να το πω. Το έχουν δέσει και εδώ γιατί μπορεί να φύγει. Δεν ξέρω κι εγώ τι θα φύγει. Τέλος όμως και αυτό. Για να δούμε τώρα να ανοίξουμε. Ανοίγει το πόδι. Ναι, δεν έχει τίποτα μέσα για να φύγει. Δηλαδή, γιατί το κάνανε έτσι, δεν μπορώ να καταλάβω. Τέλος πάντων, έχει θηκούλες διάφορες. Από εδώ. Εδώ, από τη μία πλευρά, αυτή. Από την άλλη πλευρά έχει με φερμουάρ. Και από εδώ, όχι, από εδώ δεν ανοίγει, μόνο από τη μία πλευρά εδώ. Εδώ λογικά βάζεις μαρκαδόρους και τα λοιπά. Και βάζεις και χαρτιά. Και εδώ πέρα, σε αυτήν εδώ την επιφάνεια, έχει αυτό εδώ. Το σαν κλειψάκι είναι, που, α, να σας δείξω να το και, που περνάς το χαρτί και κάθεται και ζωγραφίζει το παιδάκι. Αυτό το πήρε για να το έχει μέσα στο αμάξι, αν κάνουμε ένα μεγάλο ταξίδι. Το πήρε για να το έχει σε διακοπές, άμα πάμε, για να έχει και εκεί να ζωγραφίζει. Και γενικά το θεωρώ πολύ καλή ιδέα, για ταξίδια και έτσι να απασχολείται. Δεν ξέρω εσείς τι λέτε. Θα το δοκιμάσω βέβαια κιόλας, γιατί εξαρτάται και αν το παιδάκι είναι τη ζωγραφική. Μην, εντάξει, είναι 30 ώρα οντών, ζωγραφίζει, μη φανταστείς. Κάνει μια γραμμή από εδώ, μια γραμμή από εκεί. Το παλεύει, το παλεύει πάντα. Το επόμενο, το οποίο θα το δείτε και... Αυτό δεν μπορώ να σας το δείξω τώρα ακριβώς πώς είναι, γιατί είναι μεγάλο έτσι. Θα το δείτε, θα μπει στο κρεβάτι του Αντώνου και του Αποστόλη, στην κουκέτα που έχουν. Και είναι κουρτινούλες. Θα σας το δείξω από εδώ. Κάτι με ενοχλεί εδώ. Θα σας το δείξω από εδώ για να δείτε περίπου πώς θα γίνει και θα το δείτε στο βίντεο που θα ανεβάσω για το δωμάτιο που έκανα την ανακαίνιση. Λοιπόν, είναι αυτό εδώ. Γύρω-γύρω και όταν μπαίνει στο κρεβάτι γίνεται έτσι. Από κάτω, ας πούμε. Δεν ξέρω. Αν ακούτε τσιρίδες, είναι από κάτω. Λοιπόν, συνεχίζω βέβαια. Και κλείνει. Εδώ είναι οι σκάλες. Νομίζω βέβαια. Ναι, αυτοί το έχουν ανάποδα το. Όχι, ίδια το έχουμε το κρεβάτι. Ναι. Από τη μία πλευρά λοιπόν είναι οι σκάλες, κάπου είναι οι σκάλες, τέλος πάντων δεν ξέρω που τις έχουν βάλει τις σκάλες αυτοί. Και ανοίγει, άμα θες, και γίνεται έτσι η κουρτινούλα στο πλάι, κάτω που κοιμάται ο Αντώνης, πάνω κοιμάται η Αποστόλη. Και καλά γίνεται και σαν σπιτάκι έτσι και παίζουν και τα παιδάκια κτλ. Εγώ το πήρα περισσότερο για πιο
έτσι καλές θυσίες, ξέρεις, να φαίνεται λίγο πιο wow. Και έχει έρθει και ένα, παιδιά, δεν θυμάμαι τι είναι αυτό. Τι άλλο παρήγγειλα που είναι σε τέτοια φάση, δεν θυμάμαι καθόλου. Κάτσε να ανοίξω τώρα και βλέπουμε. Κάνετε λίγο υπομονή βέβαια, γιατί τι είναι αυτό, ρε παιδιά, τι άλλο θα πάρει. Εντάξει, μου άρεσε πάρα πολύ αυτό με το σετάκι της ζωγραφικής. Θα του βάλω έτσι και μερικά, βασικά μπορεί να μην του βάλω μαρκαδόρους, να του βάλω αυτά τα κραγιόν, πως είναι τα παστέλ, γιατί νομίζω ότι αυτά δεν βάφουν και καλά, και μου πεις και μαρκαδόροι που του έχω ότι θέτε βγαίνουν από το ύφασμα. Ναι, washable. Και φοβάμαι να το πείσω το πολύ, μην είναι τίποτα που σπάει. Κάνε ένα μεγλακί εδώ μεταξύ. Α, ξέρεις τι, όχι. Παίζει να είναι. Ναι. Είναι. Αχ! Ναι, κοίτα να δεις, ξέχασα. Είναι ένα προστατευτικό για το κρεβάτι του Αποστόλη. Βασικά όχι το Αποστόλη, το Αντώνη κάτω που θα μπει, για να μην πέφτει. Καλά. Τελικά δεν ήταν βλακή, αλλά... Και απλά και αυτό είναι πιο εύκολο να μεταφερθεί για τις διακοπές που θέλω. Και να σας το δείξω και αυτό πως είναι. Βασικά είναι αυτό το ξύλο. Και μπαίνουν εδώ και από εδώ τα ποδαράκια που είναι, ξέρετε, ανοιχτά και τσουπ κουμπώνει πάνω στο κρεβάτι. Εδώ αν το έχει σε φωτογραφία. Το έχει, κοιτάξει, όχι χρωματιστό βέβαια. Σαν τα κάνει σημαντικά. Λοιπόν, το βλέπετε. Έτσι θα γίνει. Και θα το φτιάξουμε, να το βάλουμε στο κρεβάτι και αυτό. Και μετά θα βάλουμε την κουρτίνα αυτή την ωραία. Αυτά τα λίγα πραγματάκια ήθελα και πήρα. Είχα πάρει και κάποια άλλα, παιδί. Δεν ξέρω, με αυτό έχω τρελαθεί πάρα πολύ. Μ' αρέσει. Βελτσάκι και πάμε. Σίγουρα θα τρελαθώ και με την κουρτίνα πάρα πολύ, μόλις τη βάλω αυτό το πλαίσιο στο κρεβάτι. Και ελπίζω θα μου άρεσε να καταφέρω να βάλω το καλαθάκι του μπάνιου, να έχει χώρο δηλαδή, να το βάλω στον τοίχο. Θα ήταν πολύ καλό. Πάνω δηλαδή να το κρεμάσω, να μην είναι κάτω. Γιατί ξέρεις, όταν σκουπίζεις από κάτω, σφουγγαρίζεις, είναι άλλη φάση, πιο εύκολο. Τέλεια! Οπότε πάλι θέλουμε μία μολυβοθήκη. Απλά εντάξει, θα πάρω μία μολυβοθήκη από εδώ, απλή για τον άγγελο, γιατί... δεν θα παραγγελώ μια μολυβοθήκη τώρα από το IKEA, αν τύχει και βρεθώ προς τα εκεί, που δεν θα τύχει μέχρι τώρα που θέλω να την πάρω. Άστο, θα του πάρω μια από εδώ. Και ας γυρίσουμε εδώ το κόκκινο χρωματάκι, γιατί είναι και το χρώμα του YouTube. Και έρχομαι στα δικά μας τώρα. Δεν ξεχνάμε να κάνουμε ένα subscribe σε αυτό το κανάλι. Θα πατήσουμε το notification bell, εννοείται, για να μας έρχονται ειδοποιήσεις κάθε φορά που ανεβαίνει ένα καινούριο βίντεο. Πόσα μυρίζει τα νύχια σου, δεν γίνεται. Όχι, θα πατήσεις το notification bell και κάθε φορά που θα ανεβάζω ένα καινούργιο βιντεάκι θα σου έρχεται ειδοποίηση στο κινητό, στον υπολογιστή, στο λάπτοπ, στο τάμπλετ, ό,τι χρησιμοποιείς, ότι το κανάλι Μαρία Κουτρουλάκη ανέβασε ένα καινούργιο βίντεο και ένα like σε αυτό το βίντεο εάν σας άρεσε. Μην ξεχνάτε να χαμογελάτε ό,τι μα ό,τι σας συμβαίνει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε ένα ακόμα βίντεο. Τα φιλιά μου, σας αγαπώ.